αφήσουμε τα φιφτιγκατά. Καλά, μην αλλάζετε, αρχίζει μπαμπά. Έρχεται μια μέρα, τσίκι τσίκι τσάτσο, τσίτσατσο. Που μα πιάνει πέλα, τσίκι τσίκι τσάτσο, τσίτσατσο. Με χαρά γεμάτη, Τρίτη, όχι Τετάρτη. Σούπα φέρτα στο Σουδάν, σούπα φέρτα στο Σουδάν. Τώρα αρχίζει το αμάν, ας χορέψουμε καν-καν. Κυρίες και κύριοι, λίγες μόνο ημέρες πριν τις εκλογές, αυτό είναι το ολοκένουργιο προεκλογικό αμάν της Τρίτης. Για να δούμε τι θα δούμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το ολοκένουργιο προεκλογικό αμάν της Τρίτης. Και όχι της Τετάρτης. Σήμερα στο αμάν. Η μεγάλη κόντρα. Γιαννόπουλο. Τριανταφυλόπουλο. Οι πολιτικοί μας απαγγέλουν ποιήματα. Κάλο στους δρόμους. Τι θα ψηφίσετε και γιατί? Το τηλεοπτικό debate Σιμίτης εναντίον Καραμαλή. Αυτά και άλλα πολλά αμέσως τώρα στο ΑΜΑΝ! Σκόπου στο σώμα φιλόφιλος. Αφορμή για την αντίδραση αυτή του κ. Χριστόδουλου ήταν δημοσιεύματα που εμφανίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάζει το ενδεχόμενο νόμιμη συμπίωση του σώμα φιλόφιλων. Ο κύριος Χριστόδουλος, κύριε, θέλει να μένουν δύο άντρες μαζί, λέει, σε ένα σπίτι. Δηλαδή, τι τον πειράζει, να, εσύ και εγώ, που είμαστε δύο άντρες και μένουμε στο ίδιο σπίτι. Τι τα ρωτάει αυτά. Κοίταξε, αγόρι μου, τον κύριο Χριστόδουλο, δεν τον πειράζει που εγώ και εσύ μένουμε στο ίδιο σπίτι. Σε άλλους άντρες αναφέρεται ο κύριος Χριστόδουλος. Ποιους άλλους άντρες εννοείς, ρε συμπατέρα, και τι μου κάνεις έτσι? Σε αυτούς τους άντρες, αγόρι μου, που δεν είναι και πολλοί άντρες. Και ποιοι άντρες, εσύ πατέρα, δεν είναι και πολλοί άντρες, θα μας τρελάνεις τώρα? Ωχ, βρε αγόρι μου, ωχ, βρε γιώκα μου, τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα και στο παρελθόν. Υπάρχουν κάποιοι άντρες, οι οποίοι δεν τους αρέσουν οι γυναίκες, αλλά τους αρέσουν περισσότερο οι άλλοι άντρες και θέλουν να μένουν μαζί με αυτούς τους άλλους άντρες και να αγαπιούνται. Και είναι κακό να αγαπιούνται δύο άντρες, δηλαδή? Ακού τι λέει. Μα είσαι με τα καλά σου, χωρίς βεβαίως και είναι κακό. Το είπε και ο Θεούλης. Τι είπε εσύ, πατέρα, δηλαδή ο Θεούλης? Ου, αγαπιούνται δύο άντρες και ου, μένουν μαζί. Εντάξει, ρε αγόρι μου, μπορεί να μην το είπε με τα λόγια, αλλά το είπε με τις πράξεις του. Γιατί αν ήθελε ο Θεούλης οι άντρες να αγαπιούνται και να μένουν μαζί, δεν θα έφτιαχνε τον Αδάμ και την Εύα, θα έφτιαχνε τον Αδάμ και τον Παμπ. Τον Αδάμ και τον Παμπ. Μισό λεπτό, εσύ, πατέρα. Τότε γιατί ο Θεούλης έκανε τον Πάπη αυτόν να αισθάνεται και λίγο Εύα? Μου λες? Έμα, μην το λέτε αυτό, σας με προσβάλλετε. Δεν ακούω τι με, ακούστε με. Το καλύτερο σύστημα είναι αυτό που χρησιμοποιούμε εμείς, οι χριστιανοί ορθόδοξοι. Σας παρακαλώ, πάρουμε, μα ακούστε τι κάνουμε. Παίρνουμε τα λεφτά που αφήνουν οι πιστοί στο παγκάρι. Βγαίνουμε έξω και κάνουμε στο χώμα ένα μεγάλο κύκλο. Καθόμαστε στο κέντρο του κύκλου με τα λεφτά στο χέρι. Με ευλάβεια τα πετάμε ψηλά. Και όσα χρήματα πέσουν μέσα στον κύκλο, τα λίγα αυτά χρήματα τα κρατάμε δια τις ανάγκες της Εκκλησίας. Όλα τα υπόλοιπα, τα περισσότερα δηλαδή, τα μοιράζουμε στους φτωχούς. Είναι πάρα πολύ δίκαιο και σωστό αυτό που κάνετε. Δεν είναι και τόσο δίκαιο. Μην το λέτε αυτό, σας παρακαλώ. Διαφωνώ ριζικά και προσέξτε να δείτε τι κάνουμε εμείς για να καταλάβετε, έτσι. Λοιπόν, τι κάνετε εσείς, κάνουμε το ίδιο, αλλά ακριβώς το ανάποδο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Απλά πράγματα. Ο κύκλος, εμείς στο κέντρο, τα λεφτά ψηλά. Και όσα πέσουν μέσα στον κύκλο, τα δίνουμε στους φτωχούς. Όσα δεν πέσουν απ' έξω, τα κρατάμε για τις ανάγκες του τζαμίου. Όχι, τα περισσότερα τα κρατάτε εσείς. Τι λέτε τώρα, τα κρατάτε. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι, να επισημάνω το γεγονός πως και οι δύο οι μέθοδοι που προαναφέρατε είναι τουλάχιστον προσβλητικές προς το πρόσωπο του κύριου. Προσβλητικές, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ενώ εμείς, καν εβραϊκή συναγωγή, δεν χρησιμοποιούμε τέτοιους τρόπους, δεν αγνοούμε κατά αυτόν τον προκλητικό, θα έλεγα, τρόπο το μεγαλοδύναμο. Σας παρακαλώ τώρα αυτά τα πράγματα να μην λέγουν. Ακούστε το δικό μας τρόπο και θα καταλάβετε πολύ καλά τι εννοώ. Παίρνουμε λοιπόν και εμείς τα λεφτά που έχουν καταθέσει οι πιστοί, να το πω έτσι, στην εβραϊκή συναγωγή, τα κρατάμε και τα πετάμε ψηλά. Όσα λεφτά θέλει να κρατήσει ο μεγαλοδύναμος για τους φτωχούς, τα κρατάει. Όλα τα υπόλοιπα που πέφτουν τα κρατάμε για τις δικές μας ανάγκες. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Δικαιότατα. Αμάν! Κυρίες και κύριοι, μέσα στη μέση της προεκλογικής περίοδου, μια ακόμα καταγγελία έπεσε σαν βόμβα με πρωταγωνιστή και θύμα, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών αυτή τη φορά, τον κύριο Γιαννόπουλο. Δείτε. Ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος κατηγόρησε τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο για κατάχρηση εξουσίας. Έκπληκτη διαπιστώσαμε ότι στο κτίριο αυτό που είχε γενιαστεί ως ένα από τα μεγαλύτερα έργα της κυβέρνησης και είχε παραδοθεί,
και γίνονται δίκες καθημερινά εκεί, οι εργάτες που κατασκεύαζαν το εφετείο δούλευαν και για λογαριασμό του κυρίου Γιαννόπουλου και κατασκεύαζαν τα εκλογικά του κέντρα, τα περίπτερα, τα ικριώματα, τις εξέδρες. Ο δημοσιογράφος διοργάνωσε συνέντευξη τύπου όπου παρουσίασε την βιντεοκασέτα που έδειχνε τις εικόνες αυτές. Καλά είστε. Προχωράνε τα περίπτερα μας, προχωράνε. Ναι. Σχεδόν έτοιμα είναι. Σχεδόν έτοιμα. Τώρα τα κεντρικά τα μπροστινά παράθυρα κάνουν. Η βιντεοσκόπηση έγινε με κρυφή κάμερα όταν συνεργάτης του δημοσιογράφου, παριστάνοντας τον εργάτη, προσελήφθη από τον εργολάβο που πραγματοποιούσε τις εργασίες. Δηλαδή τι είναι αυτό, δωροδοκίες και ο Γιαννόπουλος με 2.800.000, θα βρεθεί κανένας άνθρωπος να το πιστέψει, καταδέχτηκε ο Γιαννόπουλος, ο οποίος όλη τη ζωή δωρεάν υπερασπίζεται και την βουλευτική του αποζημίωση πόσες φορές τη διαθέτει. Ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος στη συνέντευξη είπε ότι θα αρχίσει και τη συγγραφή βιβλίων που θα αναφέρονται στη διαφθορά της ελληνικής κοινωνίας. Τι έπαθε ο άνθρωπος, κυρίες και κύριοι. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, δηλαδή, δέχτηκε μία ακόμα επίθεση ο κύριος Γιαννόπουλος. Δείτε σας παρακαλώ. Στον απερίγραπτο κύριο Γιαννόπουλο του ξέφυγε και το είπε και δημόσια ότι είμαστε καθεστώς, είπε. Και βέβαια αυτά που λέει μικρά αξία έχουν, διότι δεν ξέρω ο ίδιος τι λέει.